Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τον κύριο Θοδωρή Κοτσαντή. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Μαθαίνω και δεν μπορώ παρά να συγχαρώ και την ΚΝΕ και το ΚΚΕ για το γεγονός ότι η φετινή χρονιά θα είναι αντάξια ακριβώς όλων αυτών των 50 χρόνων. Θα είναι ένα πέρασμα του φετινού φεστιβάλ από όλα τα μέρη στα οποία υπήρξε 50, αυτά τα 50 χρόνια. Ακριβώς. Φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή και θα έχουμε πολύ φεστιβάλ. Θα περάσουμε δηλαδή από όλα τα σημεία όπου έγιναν οι κεντρικές του εκδηλώσεις και ξεκινάμε από πού αλλού, από την Κεσαριανή, το Σκοπευτήριο, την Κυριακή στις 28 του Απρίλη. Να πούμε ότι οι κεντρικές εκδηλώσεις θα είναι βεβαίως το Σεπτέμβρη, έτσι, στην Αθήνα, από 18 μέχρι 21 είναι. Ναι, 4 μέρες, αντί για 3 φέτος, τετραήμερο το φεστιβάλ, στο γνώριμο χώρο, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Το ξεκίνημα λοιπόν είναι αυτό το Σάββατο, την Κυριακή που μας έρχεται μάλλον, 28 του Απρίλη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, την Κυριακή 28 του Απρίλη. Και τι ετοιμάζετε? Όλοι οι δρόμοι την Κυριακή οδηγούν στην Κεσαριανή, στο Σκοπευτήριο, εκεί που φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την εκτέλεση των διαφωσίων κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944. Άρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ένας χώρος τιμής στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους Ναζί και νίκησαν το θάνατο με την ηρωική και την απαράμιλη στάση τους. Και είναι επίσης μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας που θα συνοδεύεται από την ομιλία του Θοδωρή Χιόνι, γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, στις 8 η ώρα, και μεγάλη συναυλία αφιέρωμα του Χρήστου Λεοντή με τίτλο «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος». Τίτλος, όπως είναι γνωστό, εμπνευσμένος από το έργο του Γιάννη Ρίτσου, το καπνισμένο τσουκάλι, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Ιωάννα Φόρτη. Άρα μια μεγάλη συναυλία τιμής στους 200 κομμουνιστές και μια μεγάλη συναυλία με την οποία ξεκινάμε τον εορτασμό των 50 χρόνων του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, που είναι συνώνυμο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Να πω από την πληροφόρηση που έχω ότι σε αυτή την συναυλία αυτού του τεράστιου μουσουργού, του Χρήστου Λεοντή, θα έχουμε, όπως είπατε, καπνισμένο τσουκάλι, και να πω ότι ένα δείγμα πήραμε πριν από λίγο από αυτό το αριστουργηματικό έργο του Λεοντή, την Καταχνιά, ένα έργο το οποίο γράφτηκε σε στίχους του Κώστα Βίρβου, σε μια ηλικία το γράφει ο Λεοντής, αυτό ήταν 23 ετών. Και φαντάζομαι θα είναι και αυτό μέρος του προγράμματος της Κυριακής, σωστά? Ακριβώς. Και θα έχουμε τη τιμή να διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης την ορχήστρα. Η Καταχνιά λοιπόν για την αντίσταση, την κατοχή, την απελευθέρωση, όπως και άλλα πολύ γνωστά έργα του συνθέτη που θα μας κάνει τη τιμή να είναι μαζί μας. Και αν θέλετε, έργα που μένουν διαχρονικά και αναλύωτα στο χρόνο και είναι αναγκαία πιο πολύ σήμερα, ειδικά στη νέα γενιά, σήμερα που επιχειρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναγράψει την ιστορία, να εξισώσει το θύμα με το θήτη, τον κομμουνισμό με το φασισμό, τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη και τους 200 Κεσαριανείς με τους Ναζί εκτελεστές τους και τους δοσύλλογους συνεργάτες τους, εδώ τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Σήμερα που γκρεμίζονται κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα τα εργασιακά δικαιώματα, εμείς είμαστε περήφανοι που στη χώρα μας, με μπροστάρι το ΚΚΕ, παλεύουμε για να έχουμε κατακτήσεις και δικαιώματα οι νέοι άνθρωποι, χτίζουμε αντιφασιστικά και κομμουνιστικά μνημεία για να τιμήσουμε τους αγώνες του λαού μας και δεν γκρεμίζουμε όπως κάνουν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που υμνούν Ναζί, και γενικά υπάρχει αυτό το πολεμικό παραλήρημα που παρακολουθούμε και στη χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων. Αναφέρομαι προφανώς στους δύο πολέμους που συμμετέχει η χώρα μας, στους δύο υπερελιστικούς πολέμους, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σε αυτό το πέρασμα, σε αυτή τη διαδρομή του φεστιβάλ που ξεκινάει, ξαναλέμε, Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή στο Σκοπευτήριο, με τη συναυλία του Χρήστου Λεοντή, όταν λέτε θα περάσει το φεστιβάλ από όλα τα σημεία της Αττικής από όπου πέρασε τα προηγούμενα 50 χρόνια, φαντάζομαι περιμένουμε Περιστέρι, Γαλάτσι, όλες γωνιές Αττικής. Γάλλιο, Πανεπιστημιούπολη, ακόμα και στην Κράβα,
ετοιμάζουμε μεγάλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα που θα ανακοινωθούν μαζί με ένα σύνολο εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Για παράδειγμα, έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία το κόμμα μας και η ΚΝΕ να ψηφιοποιήσουμε το οπτικοακουστικό υλικό των πρώτων φεστιβάλ και θα έρθουν στο φως για πρώτη φορά συγκλονιστικές στιγμές λαϊκής ανάτασης από τα πρώτα φεστιβάλ της ΚΝΕ και το οδηγητή και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα υπόλοιπα, όταν έρθει η ώρα τους, πιστεύουμε μπορούμε να τα ανακοινώσουμε. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού, ξαναλέω, είναι την Κυριακή, μεθαύριο, 28 του Απρίλη στο Σκοπευτήριο. 8 η ώρα. Χρήστος Λεοντής. Μιλάμε για την συμπλήρωση 80 χρόνων από την εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά του 44. Βλέπω ότι την αφήγηση την κάνει ο Χάρης Μαυρουδής, έτσι. Ακριβώς, ο Χάρης Μαυρουδής. Όπως επίσης οι επισκέπτες να ξέρουν ότι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν και στο Μουσείο της Ιαμικής Αντίστασης και στο ίδιο το θυσιαστήριο, το χώρο των εκτελέσεων, που θα είναι ανοιχτά και επισκέψιμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Και είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ευκαιρία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να γνωρίσουν αυτούς τους χώρους της θυσίας και της ηρωικής τάσης των κομμουνιστών. Κύριε Κωνσταντή, ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού λοιπόν είναι την Κυριακή στην Κεσαριανή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστώ πολύ.